Ονομάζομαι Μιχαήλ Παναγιώτης Ρούσος, είμαι 27. Αυτή τη στιγμή τελειώνω βιομηχανικό σχεδιασμό στο ΆΚΤΟ και είμαι αυτιστικός. Η διάγνωση έγινε όταν ήμουν στα 12. Μέχρι τα 14-15 δεν είχα μάθει κάτι. Παρακολουθούσα όμως μαζί με μια άλλη ομάδα, δύο ακόμα παιδιά, ψυχολόγο, που μας είχε σαν group therapy, και στα 14 ή 15 που μου ανακοινώθηκε το ότι είμαι αυτιστικός, δεν μου φάνηκε κάτι παράξενο, απλά το πρόσθεσα σαν μία έξτρα περιγραφή του εαυτού μου. Όπως λέμε, κάποιος είναι όμορφος, κάποιος είναι άσχημος, χοντρός, αδύνατος και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο, πρακτικά. Γενικά, η αυτιστική διαταραχή, όπως αναφέρθηκε, έχει μια αρνητική οπτική. Αυτό ξεκινάει από τον Hans Asperger, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ήταν από τους πρώτους που μελέτησε γενικότερα τον αυτισμό. Δυστυχώς για αυτιστικούς έχει κρατηθεί ο όρος Asperger σαν σύνδρομο. Ευτυχώς σταμάτησε να υφίσταται από το 12 ή 13. Βασικό πρόβλημα που έχει είναι ότι ο άνθρωπος, ο Hans Asperger αυτός, ήταν μαζί με τους Ναζί και ήταν υπέρ ευγονικότητας, όπου νομίζω καταλαβαίνουμε όλα τα αρνητικά που υπάρχουν. Μετά προχωράμε χρονικά και ιστορικά στην Αγγλία, Βρετανία συγκεκριμένα, όπου μπορούμε εκεί πέρα να δούμε την πρώτη οργάνωση που δημιουργήθηκε για τον αυτισμό, όπου είχαν χρησιμοποιήσει σαν σύμβολα το μπλε και το σύμβολο του puzzle, με την νοοτροπία ότι ο αυτισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί, από την άποψη ότι ο πρώτος που το ανακάλυψε ήταν κομμάτι των Ναζί. Έχοντας όλη αυτή την αρνητική ιστορία από πίσω, μέσα σε όλο τον όρο νευροδιαφορετικότητα, όπου μέσα σε αυτό ανήκει το ADHD, σύνδρομο του Ρετ και ο αυτισμός ο ίδιος. Ο αυτισμός είναι αυτό που λέμε το πιο αρνητικό σαν το πώς το βλέπει η κοινωνία. Ανέκαθεν από την αρχή της ζωής μου ήμουν ολίγοντη. Δεν με ενδιέφερε καθόλου τι γνώμη έχει ο άνθρωπος ως προς εμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν με ενοχλούσε, δεν με πονούσε όταν άκουγα όλα αυτά που άκουγα, τέλος πάντων. Ο καθυστερημένος, ο ηλίθιος, ο χαζός, ήτανε πάρα πολλά. Το θετικό και αρνητικό από όλο αυτό είναι ότι με έκανε αρκετά σκληρό, σαν πρώτο κομμάτι, και σαν δεύτερο κομμάτι με έκανε γενικότερα να μην είναι τόσο εύκολες οι διαπροσωπικές σχέσεις και πάντα να ψάχνω πίσω αν αυτά που λένε τα εννοούν πραγματικά, δηλαδή πραγματικοί φίλοι, ή αν το λένε για να κερδίσουν το οτιδήποτε. Γενικότερα, ο αυτισμός, όταν λέω ότι με έχει κάνει πιο σκληρό, το πιο σωστό είναι ότι με έχει κάνει σαν πολεμιστή. Συνέχεια είναι σαν να βρίσκομαι σε αντίξωες συνθήκες. Η ζωή ενός αυτιστικού ανθρώπου δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, από την άποψη ότι έχεις τόσο τα ψυχολογικά κομμάτια που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα και πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σε μέσο όρο το προσδόκιμο ζωής που έχω είναι τα 40 χρόνια, καθώς ο κύριος λόγος θανάτου αυτιστικών είναι η αυτοκτονία από κατάθλιψη. Μετά έχεις απέναντι την κοινωνία και τα κοινωνικά στερεότυπα, όπου με το που ακούσουν ότι ο Μιχάλης είναι αυτιστικός θα έχουν την αρνητική εικόνα του αυτισμού, και όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ όμορφη και πολύ γλυκιά μίξη, με πλήρη ειρωνία αυτό. Και αυτό το κοκτέιλ δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να πίνεις κάθε μέρα που ξυπνάς και να ξέρεις ότι τέλεια, τι έχω να κάνω σήμερα, ναι, έχουν να με βρήσουν για το χύψη, ζήτα. Πώς αντιμετωπίζεις όλο αυτό?
Αν πάρουμε εμένα σαν στάνταρ για τους αυτιστικούς, θα είναι λάθος. Ο κάθε άνθρωπος, όπως και όχι μόνο για τους αυτιστικούς, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν, ομοίως και οι αυτιστικοί. Για εμένα συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη, μου άρεσε πάρα πολύ να κλείνομαι στο δικό μου τον κόσμο. Να μην με ενδιαφέρει δηλαδή το έξω, να έχω το δικό μου χρόνο, να κάνω τα δικά μου πράγματα. Κλείνω τελείως όλη την αρνητικότητα εκτός. Λοιπόν, χαρακτηριστικό που με κάνει να καταλάβω ότι είμαι αυτιστικός. Όσο αστείο και να ακουστεί, δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό σαν αυτό που ανέφερα. Είναι σαν να ρωτήσεις κάποιον αριστερόχειρα πώς κατάλαβε ότι είσαι αριστερόχειρας. Είναι σαν να ρωτήσεις κάποιον ψηλό πώς κατάλαβε ότι είναι ψηλός. Είναι απλά μία... Είναι το είναι σου. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι η οπτική της ζωής σου. Είναι αυτό που κάνει το Μιχάλη, εμένα, να είμαι εγώ. Αν φύγει ένα, ακόμα και το 0,01% του εαυτού μου και εξαφανιστεί, δεν θα είμαι εγώ. Όπως είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα είμαι εγώ, αλλά κάτι άλλο. Μία πολύ λάθος νοοτροπία που υπάρχει σχετικά με τον αυτισμό είναι ότι υπάρχουν επίπεδα. Αυτό είναι καθαρά από τους ειδικούς που έχουν βγάλει συγκεκριμένες ορολογίες, όπως είναι η υψηλή λειτουργικότητα, η χαμηλή λειτουργικότητα. Και το λάθος σε αυτό είναι ότι ο αυτισμός είναι ένα φάσμα. Δεν είναι δηλαδή ένα συν ένα ίσον δύο. Είναι ένα γενικότερο φάσμα όπου οι εκφάνσεις που μπορεί να έχει είναι όσες και είναι οι αυτιστικοί στο σύνολο. Δηλαδή, όσο διαφορετικός είναι ο γείτονάς σου σε σχέση με εσένα, άλλο τόσο διαφορετικός είσαι εσύ σε σχέση με τον γείτονά σου. Κοινά χαρακτηριστικά έχετε, που είναι αυτό που δημιουργεί τον όρο ομπρέλα νευροδιαφορετικότητα και μετά αυτισμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο αυτιστικός Α είναι ακριβώς ίδιος με τον αυτιστικό Β. Γνωρίσματα υπάρχουν κοινά, σαφώς, και είναι το πώς έχει γίνει μια κατηγοριοποίηση, αλλά όσο υπάρχει η ορολογία υψηλή λειτουργικότητα και χαμηλή λειτουργικότητα, δεν θα υπάρχει ένα, ας πούμε, σωστό αποτέλεσμα και σωστή κατανόηση του τι είναι πραγματικά ο αυτισμός. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μου. Αρχικά θα αναφέρω ότι εξαρτάται για ποια μέρα μιλάμε. Αν μιλάμε για μέρα που εργάζομαι, πρακτικά εργάζομαι. Όλες τις υπόλοιπες ώρες τις έχω πιο ελεύθερες για να μπορέσω να κυνηγήσω τα όποια χόμπι έχω. Αυτή τη στιγμή έχω τη ζωγραφική που ασχολούμαι με το digital painting. Έχω να κυνηγήσω μετά να μπορέσω να καταφέρω να δημιουργήσω το δικό μου σχεδιαστικό γραφείο, καθώς έχω ολοκληρώσει σπουδές ως designer. Και η μαγειρική. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη με τη μαγειρική. Έχω ολοκληρώσει σπουδές πάνω στη μαγειρική, στη Σύρο, και πρακτικά ύπνος. Έχω σκεφτεί ότι ο πιο γρήγορος τρόπος να προχωρήσει η μέρα σου είναι πρακτικά να κοιμηθείς. Θυμάμαι... Το 2004 ήταν αυτό. Είχαμε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να παρακολουθήσουμε κάτι αγώνες μπάσκετ και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έζησα αυτό που ονομάζεται burnout. Το burnout στους αυτιστικούς πρακτικά είναι όταν το αισθητηριακό γύρω σου έχει φτάσει σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο που δεν μπορείς να το επεξεργαστείς. Προτού προχωρήσω να εξηγήσω τα υπόλοιπα, να εξηγήσω αρχικά ότι ως αυτιστικός έχω πολύ μεγαλύτερα ποσοστά πληροφορίας που παίρνω από τον κόσμο γύρω μου και είναι ο λόγος που δεν αντέχω τα πάρα πολύ δυνατά φώτα, που δεν αντέχω τους θορύβους. Γενικά είναι σαν να έχεις έναν πάρα πολύ δυνατό υπολογιστή που έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί πάρα πολλά δεδομένα,
αλλά να έχει συγκεκριμένη ποσότητα μνήμης που αν γεμίσει, απλά ο υπολογιστής καταστρέφεται. Αντιστοίχως και εγώ, θυμάμαι κυριολεκτικά μόνο τα 5 λεπτά του αγώνα και μετά θυμάμαι 2 μέρες μετά να ξυπνάω. Με λίγα λόγια, έχω χάσει από τη ζωή μου μία μέρα και κάτι ώρες που δεν έχω ιδέα τι είχε γίνει. Όταν ρώτησα τη μητέρα μου κάτι χρόνια μετά, μου είπε ότι ήταν σαν να είχε έναν ζωντανό νεκρό. Και ναι, δεν ήταν η πιο ωραία εμπειρία της ζωής μου αυτή. Ναι, έχω κάνει ψυχοθεραπεία, έχω παρακολουθήσει και ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Μεταξύ των δύο θα πω ότι προτιμώ τους ψυχολόγους σε σχέση με τους ψυχιάτρους, γιατί οι ψυχίατροι έχουν ένα ολίγοντι αρνητικό ότι θα κάτσουν, θα σ' ακούσουν, αλλά απευθείας θα σου πούνε πάρε το χι φάρμακο, αντί να προσπαθήσουν να σε υποστηρίξουν σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα και να σε βοηθήσουν ο ίδιος να βρεις τρόπο να μπορέσεις να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πραγματικά χρειάζεσαι φάρμακα, αλλά πιστεύω ότι εκεί μιλάμε για την ίστατη περίπτωση. Είναι σαν να έχεις ένα παράδειγμα. Είσαι στο δρόμο, οδηγάς το αυτοκίνητό σου, τη μηχανή σου, το οτιδήποτε, πετάγεται μία γάτα, ένα σκύλο στο δρόμο, τον πατάς. Το ίστατο είναι να έχεις μπροστά σου ένα ζώο το οποίο εργοπεθαίνει, να είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει και να μην έχεις τη δυνατότητα να πας στον κτηνίατρο να το σώσεις. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μικρή περίπτωση, γιατί μπορεί να το χτυπήσεις και απλά να σπάσει το πόδι του και αν το αποφασίσεις να σταματήσεις να το πάρεις μαζί σου και να πας στον κτηνίατρο, να σωθεί το πόδι, παραδείγματος χάρη. Γενικότερα, η ψυχοθεραπεία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσω να γίνω πιο εύκολα μέλος της κοινωνίας με τα δεδομένα που έχει η κοινωνία και με τα πρότυπα που έχει η κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, όταν ήμουνα δημοτικό, πρώτο δημοτικού π.χ., δεν μου ήταν καθόλου εύκολο να κάνω φιλίες. Και όταν με ενδιέφερε ένας άνθρωπος, ο μόνος συσσαγωγικά τρόπος που είχα να μιλήσω, πάλι συσσαγωγικά, πρακτικά είναι να του έχω μια σφαλιέρα. Και είχες πρακτικά ένα παιδί το οποίο ήταν ολίγοντι αγρίμι Παύλα Ταρζάν και το Μιχάλη που είναι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Ήταν στα Special Olympics, όπου συμμετείχα παρεμπιπτόντως στην Αθήνα, άθλημα κανόε καγιάκ, και ήταν ένας γονιός ενός αυτιστικού που συμμετείχε, του Γιάννη, που πρακτικά μου είπε, σαν άνθρωπος είσαι σαν ένα δέντρο. Εάν απλώσεις τα κλαδιά σου από τη μία πλευρά, εάν τα απλώσεις και από την άλλη, λόγω του πώς στέκεσαι στην κοινωνία, θα μπορέσεις να φέρεις σε επαφή τον κόσμο των νευροτυπικών, δηλαδή της κοινωνίας όπως είναι κανονικά, και τον κόσμο του αυτισμού και να μπορέσεις να τα ενώσεις σε ένα. Αυτό εκείνη την εποχή δεν το είχα καταλάβει πόσο σημαντικό θα ήταν στο μέλλον, όπου έφτασα τα 22, παρακολουθούσα ένα σεμινάριο που μιλούσε για τον αυτισμό και είδα ότι δεν υπήρχαν φωνές αυτιστικών. Ομοίως και άλλα σεμινάρια γενικότερα από τα 22 μου μέχρι τα 27 μου τώρα και είπα γιατί. Δεν είναι ότι δεν έχουμε φωνές. Κάποιες φορές μπορεί οι φωνές μας να μην ακούγονται με τον τρόπο που η κοινωνία θεωρεί σωστό, όπως μιλάω αυτή τη στιγμή, να μην έχω τη δυνατότητα δηλαδή να μιλήσω, αλλά να μπορώ να γράψω, αλλά να μπορώ να επικοινωνήσω με τη δική μου γλώσσα. Φωνές έχουμε. Γιατί όμως να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι φωνές. Γιατί πρέπει να είναι οι ειδικοί γονείς. Και
αυτό πρακτικά είναι που με έκανε να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και να δίνω τη φωνή μου. Λοιπόν, σαν προτέρημα θα έλεγα ότι δεν ισχύει για όλους τους αυτιστικούς αυτό, αλλά ισχύει τουλάχιστον για μένα. Έχω αυτό που ονομάζεται τρισδιάστατο τρόπο σκέψης, που με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που θέλω αργότερα να κάνω, που είναι πρακτικά να ασχοληθώ με το σχεδιασμό, που μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ περίπλοκα τρισδιάστατα σχήματα, που κατά βάση χρειάζονται να τα έχεις σχεδιάσει σε έναν υπολογιστή, και μπορώ να τα κάνω καθαρά στο μυαλό μου και να ξέρω επακριβώς πώς θα λειτουργεί. Κάτι που θα άλλαζα πάνω μου σίγουρα είναι η σκληρότητα, ας πούμε, το πόσο ομός είμαι σαν άνθρωπος. Τι εννοώ με αυτό. Αυτό που ονομάζεται, ας πούμε, μπανάλ, που θεωρείται πάρα πολύ ομό, το πολύ σκληρό, δεν θα κοιτάξω δηλαδή να κάνω χρυσά τα λόγια μου, θα τα πω όπως είναι. Θες την αλήθεια, έλα σε εμένα, απλά θα ξέρεις ότι θα πονέσει, γιατί θα είναι η αλήθεια στην πιο σκληρή μορφή της. Το νόημα της ζωής μου. Ίσως να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά εάν κοιτάξουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, όλα ξεκίνησαν γιατί ο άνθρωπος πρακτικά βαριόταν. Τι εννοώ με αυτό? Αν πάρουμε από τον τροχό και μετά, όλες οι εφευρέσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι για να διευκολύνει τη ζωή του. Γιατί? Για να διευκολύνει τη ζωή του ή επειδή βαριέται να κάνει το χύψη, ζήτα. Οπότε, ο σκοπός της ζωής μου είναι να μπορέσω να διευκολύνω τη ζωή μου έτσι ώστε να γλιτώσω αυτά που βαριέμαι. Μότο στη ζωή μου. Πάρ' το αραχτά και πάρ' το χαλαρά.